Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είμαστε ακόμα τόσο πίσω στο θέμα των υπόγειων κάδων, κάτι στο οποίο ήταν... Παρακαλώ, λίγο ησυχία, μιλάει ο κ. Ζέρβας. Κάτι το οποίο ήταν στις εξαγγελίες της διοίκησης, νομίζω, από την πρώτη μέρα που είχε αναλάβει. Και με βάση και μια πρακτική, να φέρω και παραδείγματα, ο Δήμος Κοζάνης πήρε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2016 και μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου τοποθετήθηκαν 12 συστήματα. Αντίστοιχα έχει συμβεί στο Δήμο Λάρισας. Μπορώ να σας πω ότι περίπου σε 1,5 χρόνο έχουν τοποθετηθεί τέτοια συστήματα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Εδώ πέρα είναι μια σειρά από ερωτήματα που θα ήθελα να κάνω. Ίσως θα έπρεπε να προηγηθεί και μια εισήγηση από τον αρμόδιο δεν αντιδήμαρχος, είναι ο κύριος Ψαράς, ο Γενικός Γραμματέας, γιατί από τη μια πλευρά είχαμε πάρει μια απόφαση για την εργολαβία ορυγμάτων, για την οποία εργολαβία ορυγμάτων αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, οι προσφορές λήγουν στις 29 του μηνός σήμερα. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που θεωρητικά ο εργολάβος θα προκύψει, θα αξιολογηθεί και θα προκύψει άμεσα. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται μια τροποποίηση σαν εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αυτό είναι άλλωστε και το θέμα 5, στο οποίο ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη τις εγκρίσεις τριών υπηρεσιών που αφορούν τις αρχαιότητες, όπου αν εξαιρέσεις την μία, οι υπόλοιπες δύο, δηλαδή η εφορή αρχαιοτήτων πόλης, ουσιαστικά λέει ότι θα το δούμε το θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη διατύπωση που υπάρχει. Ναι, η εφορή αρχαιοτήτων, μάλιστα είναι η κυρία Βελένη, η οποία λέει ότι η κυρία Χριστοφολίδη λέει ότι η λόγω μελέτη ελέγχεται, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει δοθεί αυτή η έγκριση. Η κυρία Βελένη λέει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων θα προχωρήσουμε στην έκδοση απόφασης κατόπιν γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, και η μόνη η οποία βέβαια έχει δώσει την έγκρισή της είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων. Δηλαδή το κομμάτι το οποίο αφορά το άνοιγμα των ορυγμάτων, να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι είναι και μια πρωτοτυπία εδώ που κάνουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να το σπάμε σε δύο εργολαβίες. Μία για τα ορύγματα και μία για την προμήθεια και την τοποθέτηση των κάδων. Λοιπόν, το κομμάτι το οποίο εμείς υποτίθεται επισπεύδουμε και για το οποίο έρχεται το θέμα 5, που είναι η εισήγηση ποιότητας ζωής που ζητάει την τροποποίηση αυτών των θέσεων, δεν έχουμε ακόμα τις οριστικές άδειες από την εφορία ποιοτήτων. Και μετά, να πω και αυτό και να τελειώσω, όσον αφορά το θέμα 13, όπου ουσιαστικά αναφέρεστε σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 75%, δηλαδή και το 25% αφορά ίδιους πόρους που τα τοποθετείτε στα ανταποδοτικά τέλη. Από όσο γνωρίζω, γιατί το ποσό είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, από όσο γνωρίζω, η δόση των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρώτον, απαιτούν μια πλήρη μελέτη εφαρμογής και από εκεί και μετά χρειαζόμαστε δόσεις 5 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω πώς θα σαλαμοποιηθεί αυτή η δόση, ούτως ώστε να πάρουμε μόνο 1 εκατομμύριο ή πόσο θα είναι από την έκπτωση θα προκύψει, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί το κομμάτι αυτό που αφορά την κατασκευή των υπόγειων κάδων. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Προσπάθησα όμως να τον πιο σύντομο. Θα έπρεπε να προηγηθεί και μια εισήγηση από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, γιατί πραγματικά δεν μου είναι καθόλου σαφές και δεν έχω έτσι καμιά ασφάλεια ότι αυτό που όλοι τόσο πολύ θέλουμε και τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη, ότι θα μπορέσουμε να το έχουμε άμεσα, ούτως ώστε να αναστάνει το κέντρο της πόλης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Κύριε Μπελιμπασάκη, αν περιμέναμε και άλλα 2 χρόνια, θα έβγαινε καινούργια τεχνολογία. Θα ήταν κάτι πιο σύγχρονο. Έτσι και σε 20 χρόνια, ίσως θα ήταν και τελείως ψηφιακό. Θα εξαϊλώνονταν τα σκουπίδια. Οπότε δεν το θεωρώ ότι είναι απάντηση. Όλα αυτά, ξέρετε, που υπόθηκαν, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη. Θα έπρεπε να είχαμε υλοποιήσει πρώτα τον Τζέσικα, κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ανταποδοτικά που έχουμε, ώστε να προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες στον πολίτη και να έχουμε κάποια αλλαγή
στην όλη λειτουργία του συστήματος της αποκομιδής των σκουπιδιών στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι μόνοι οι οποίοι ευημερούν είναι η γραφειοκρατία και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Τα ζούμε στο μετρό, βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα ζούμε τώρα και στην ιστορία των υπόγειων κάδων. Μιλάμε, ξέρω, θα σκαφτούμε το χεράκι, έτσι. Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό? Και είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι έχουν δοθεί εγκρίσεις. Είπε σωστά ο κύριος Κουράκης ότι δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις. Τι σου λέει, εγκρίσεις, ναι, σκάψε, αλλά θα είμαι εγώ από πάνω και από τη στιγμή που θα βρεθεί κάτι, stop. Και ποιος εργολάβος θα αναλάβει έτσι όταν θα ξέρει ότι θα πληρώνει έναν αρχαιολόγο για 3 χρόνια. Έτσι. Τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα, ξέρουμε, τεχνική τα γνωρίζουμε. Όταν, ξέρετε, επειδή μίλησα στη Λάρισα, όταν είχα αναφερθεί, κύριε Μπαρμπουνάκη, στους Ονειράμα και πόσο στήξαν στη Λάρισα, είχατε πει εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Άρα επαναλαμβάνεται και στους υπόγειους κάδους.